Γιατί? Όλοι χαρήκαμε που γύρισε ο Μάρκος. Ο καθένας με τον τρόπο του. Περισσότερο από όλους χάρηκε ο ίδιος ο Μάρκος. Γιατί στο Λονδίνο δεν έμαθε μόνο το Good Morning, αλλά και ότι ήταν αδύνατο να ξεχάσει την Εύα. Όχι ρε γαμώτο. Ακόμα φαίνεται. Χταπόδι είναι το στόμα αυτού του ανθρώπου. Ναι. Μπορώ να... Μωρέ, δεν έχω προλάβει να ντυθώ ακόμα. Θα είμαι σύντομος. Όλο αυτό το καιρό που έλειπα, σε σκεφτόμουν συνέχεια. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Δεν έφευγε στιγμή από το μυαλό μου. Ούτε εσύ από το δικό μου. Κατάλαβα ότι το χειρότερο πράγμα για τον έρωτα είναι η απόσταση. Κι ας λένε μάτια που δεν βλέπονται. Κι ας λένε. Κι ας λένε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Δεν υπάρχει. Είμαστε σε μονόδρομο. Σε μονόδρομο. Πρωινό θα πάρουμε. Εκείνο το πρωινό που τρώγαμε στην κουζίνα κάθε πρωί και με κνεύριζε. Να ξέρεις πόσο μου έχει λείψει. Ναι, αλλά επειδή δεν θα προλάβουμε κι εγώ δεν έχω προλάβει να ντυθώ. Κατέβασε κάτω και τα λέμε μετά, ε. Ναι, ματάκια μου. Θα τα λέμε συνέχεια. Κάθε μέρα. Κάθε ώρα. Κάθε λεπτό. Με το που γύρισε ο Μάρκος από το Λονδίνο, έμαθε και κάτι άλλο. Ότι η αλήθεια δεν είναι πάντα καλό πράγμα. Κάθε δευτερόλεπτο. Το ίδιο ακριβώς έμαθε και η Εύα. Ελένη μου, έχουμε πρόβλημα, δεν βγαίνουμε. Από πού να βγούμε? Πολλά έξοδα, Ελένη μου. Ταξίδια του Μάρκου, εισιτήρια, λεφτά, από εδώ, φαγητά. Μα πόσο τρώμε τέλος πάντων? Είμαστε και 7 άτομα. Είναι και η Ιφηγένεια όλη μέρα σαν τζιουάουα με στα πόδια μας. Βάλε και το Σπύρο που θα την κάνει τη βόλτα του. Θέατρα, μπαλέτα, όπερες. Ποδοσφαιράκια. Γιατί μου πεις ότι δεν βάζετε στοιχήματα όταν παίζετε? Φώτα, νερά, τηλέφωνα, έχουμε τίποτα άλλο που το ξέχασα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Διονύση. Θυμάσαι, ρε Διονύση, τότε που μας βάλαν μπροστά από την εφορία για το ΦΠΑ 20.000 ευρώ. Ξεχνιέται αυτό που βγήκαν τα λεφτά από το ταμείο το δικό μας. Το κακό βγήκαν, αλλά δεν φτάσαν ποτέ στον κισέ της εφορίας. Γιατί δεν βρήκανε ταξί? Ξέχασα. Τι ξέχασες να πληρώσεις το πρόστιμο του ΦΠΑ? Αυτό λέτε η Αλτσχάιμερ, η βλακία. Ευκαιρία μεγάλη ήταν. Ο Χασάπης πουλούσε ένα οικόπεδο στη Βόρειο Εύβοια και τον έσφαξε. Πήρε τα λεφτά από το ταμείο να σφάξει το Χασάπη και δεν μου το έπεσε εμένα, ρε. Θα στο έλεγα, ρε. Τρώτε εσείς, παιδιά, μην ακούτε, μην ακούτε. Μην το σκέφτεσαι πολύ, πούλα του. Με αυτή τη γρήση τέτοια εποχή. Να δώσει από τα δικά σου λεφτά. Τα έχω κλεισμένα. Να τα ανοίξει αμέσως. Ναι, αλλά θα χάσει τους στόχους. Τότε γιατί το πήρε? Γιατί σκέφτηκα, βρε Διονύση μου, ότι το πήρα κόψω χρονιά. Θα φτιάξω την πέρα 5-6 μεζονέτες και αργότερα τις πουλάμε και οικονομάμε λεφτά. Αυτό είναι επιχειρηματικό μυαλό, βρε. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Μήπως θα μπορούσες να διαβάσεις αυτό με τρόπο από μέσα σου? Λέει εδώ. Αν δεν πληρώσουμε σε 10 μέρες, θα γίνουν κατασχέσεις. Τρώτε, παιδιά, εσείς τρώτε. Όχι, όχι, μην τρώτε, παιδιά. Αφήστε τα, πάμε να ετοιμαστούμε για το σχολείο. Να πάρουμε και το γυαλάκι. Τι έκανε πάλι ο θείος? Μήπως θα ήθελες να διαβάσεις και το πρόστιμο που μας βάλανε? Ένα-ένα μου τα λες τα καλά σήμερα. Μάψε τα χαρτιά και πάμε στο μαγαζί να συζητήσουμε. Μάρκο! Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πιο καλά δεν γίνεται.
Όλα καλά, αγόρι μου. Όλα καλά. Ποτέ δεν είναι τα καλύτερα. Δεν πρόλαβα να πάρω πρωινό γιατί βιάζομαι. Θα τα πούμε στο σχολείο. Για μια στιγμή. Πού είναι εκείνο το οικογενειακό πρωινό που τόσο λαχταρούσα? Κάπου θα πήγε σήμερα. Δεν πειράζει, τρώμε αύριο όλοι μαζί, ε? Για περιμένω λίγο. Εμείς οι δύο δηλαδή, πότε θα μείνουμε μόνοι μας? Θα βρεθούμε, θα βρεθούμε, θα βρεθούμε, αλλά δεν χρειάζεται να το βιαζόμαστε, ε? Χρειάζεται να το βιαζόμαστε. Άλλωστε έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας, ε. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε μετά, ε. Θα σε πνίξω, Χαϊμένη, θα σε πνίξω! Εντάξει, ρε παιδί μου, θα το τακτοποιήσω, είπα, να τα αφήσω έτσι. Θα πληρώσω το ΦΠΑ, ο κόσμος να χαλάσει. Και κοίταξε να παρκάρεις καλά τα μάξι. Κτάφησες λες και είσαι στο χωριό, άντε! Α, και αυτό σε πείραξε, βέβαια, για όλα εγώ φταίω! Έτσι! Σπύρο, αδερφέ μου! Παναγία μου! Πανάγι, Σπύρο μου, Σπύρο μου! Τι έκανες, τι έκανες! Αχ, σακάτεψα το Σπύρο, σακάτεψα το Σπύρο! Γιατί βρε Αγλαία, δεν κάνεις την εκκλησία σου και στα πιάτα σου, γιατί οδηγείς! Τι έγινε, πώς το έκανες αυτό, μου λες? Κουνιόταν ο Άγιος Χριστόφορος, τον είχα στο ταμπλό, πήγαινε να πέσει, δεν έπρεπε να πέσει, πήγα να τον πιάσω, δεν είδα το Σπύρο ευλόγησον! Σήκω, Σπύρο μου, σήκω, σήκω, σήκω! Μπορώ να μη, αδερφέ! Αχ, Σπύρο μου, Σπύρο μου! Ναι, τώρα Σπύρο μου, Σπύρο μου, πριν Σπύρο μου! Σπύρο μου, Σπύρο μου! Σταμάτα τα Σπύρο μου, Σπύρο μου, γιατί ευλόγησον! Εσύ θα έρθεις να βοηθήσεις, θα ξαπλώσεις. Δεν προσέχεις κι εσύ, Σπύρο, δεν προσέχεις! Σιγάνι, σιγάνι! Έλα, υπομονή, υπομονή, Σπύρο μου! Άγια Χριστόφορε, βόηθα να κατεβάσουμε το παντελόνι! Να το κόψουμε! Το πόδι! Το παντελόνι! Ας το παιδί, μάθω, τι κάνει! Σπύρο, άμα ντρέπεσαι εμένα, εγώ σου λέω ότι φροντίζω ηλικιωμένους στο ίδρυμα της Ενορίας. Εγώ είμαι ηλικιωμένος, εγώ είμαι νέος άνθρωπος. Γι' αυτό σου λέω, επειδή είσαι νέος, κατέβασε το παντελόνι. Έλα, γύρνα, γύρνα. Για κατέβασε. Για να ρωτήσω, αύριο φοράς. Ξανανέβασε το γρήγορα. Όχι, να το κατεβάσει, γιατί είναι νέος. Για να δούμε το χτύπημα. Κατέβαζε. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το χρώμα που έχει η μελανιά. Γιατί, γιατρέ? Γιατί είναι μελιτζανή μουβέ. Μελιτζανή μουβέ είχε και ένας ξαδερφός μου. Έπαθε θρόμβωση και τα τίναξε. Θα πάμε στο νοσοκομείο. Δεν πάω πουθενά. Σε κάνω νοσοκομείο. Όχι, θα πας στην ασφαλιστική μου. Έχετε καλύτερα νοσοκομεία. Θα σου κάνω και δήλωση. Και έχει γιατρούς. Τους καλύτερους γιατρούς έχει εκεί. Πηγαίνω κι εγώ. Αγλαία, πας καλά, παιδί μου. Είναι δυνατόν να είναι κάποιος καλός γιατρός να δουλεύει ασφαλιστική? Ναι. Άστο, θα βάλω εκεί μια μολόχα, θα γίνω καλά. Τέτοια εποχή μολόχα που θα τη βρεις? Έχω ένα οικόπεδο ρε χαμένε που έχει μολόχη στα... Εντάξει, αδερφέ, θα το πουλήσω το οικόπεδο να τελειώνουμε, γιατί με βλέπω στο νοσοκομείο των φυλακών. Κάτσε, 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 κάτσε. Καλά, εγώ πολλά εσύ, γιατί βογκάς? Για συμπαράσταση, ευλόγησον. Πού την πέτυχες, αδερφέ, πού την ευλόγησον? Ευλόγησον, γιατί άμα δεν... Τι κάνεις εδώ πρωί-πρωί? Ήθελα να σου μιλήσω. Και πού ήξερες ότι θα έρθω τόσο νωρίς? Δεν έχουμε διαγώνισμα. Έχουμε. Δεν θα έκανες σκονάκι? Θα έκανα. Ωραία. Δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Ποιο είναι το θέμα μας? Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ τον Μάρκο τον αγαπάω και με αγαπάει. Και δεν πρόκειται να τον χάσω, ούτε θα ρισκάρω κάτι αυτή τη φορά. Κατανοητό μέχρι εδώ? Ναι, για συνέχισε. Ωραία. Εάν διανοηθείς να πεις κάτι στον Μάρκο για αυτό που έγινε μεταξύ μας, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Αυτό ήταν όλο και όλο. Κι εγώ νόμιζα ότι του το πες. Γι' αυτό σου μιλάω. Για να μην διανοηθείς να πεις εσύ τίποτα. Ναι, ρε Σιέβα, αλλά κολλητοί είμαστε. Μπορεί κάποια στιγμή να πιούμε δύο μπύρες, να χαλαρώσουμε, να μου ξεφύγει κάτι. Να φροντίσεις να μην χαλαρώσετε. Τι έγινε, τι κάνετε τόσο νωρίς στην τάξη, δεν το συνηθίζετε? Α, εγώ ήρθα να κάνω τα σκονάκια για το διαγώνισμα. Α, και εσύ για τα σκονάκια ήρθες? Εγώ σκονάκια όχι. Αλλά σήμερα ξύπνησα έτσι με πολύ ωραία διάθεση και είπα να έρθω νωρίς στην τάξη. Ήθελα να σας πω κάτι για τον Μάρκο. Ναι. Σκέφτομαι να κάνουμε ένα πάρτι για να γιορτάσουμε την επιστροφή του. Τι λέτε? Ναι, βέβαια, πάρτι. Ναι, βέβαια, πάρτι να κάνουμε. Και ένα και δύο, μη σου πω.
Κάτι εδώ μέσα στην τάξη με όλους μαζί. Ίσως μετά το σχολείο. Ναι, βέβαια, μετά το σχολείο. Αλλά με έναν όρο. Όχι αλκοόλ, όχι μπύρες, όχι χαλαρές καταστάσεις. Για να έχουμε καθαρές θάλασσες και ακτές και αυτό το καλοκαίρι. Λαλαλα. Ναι, κύριε, ναι. Γιατί δεν πουλιέται, κύριε, ένα οικόπεδο στα Βασιλικά. Εκεί πέρα στην παραλία, μπροστά, ένα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Πιο πολλά τα βιλιάρια παρά τα λεφτά. Δεν πουλιέται, λέει. Κατάλαβες. Ο ένας με τα Βασιλικά Τσέβιας, ο άλλος με τη Νέα Ζύχνη, προκόψαμε. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Γιατί δεν πουλιέται αυτό. Τώρα με αυτή την κρίση είναι πουλιέται. Και να πουληθεί πώς θα πιάσει, 40.000. 40.000. Έρε τι πάθει. Κατάλαβες, και όλα αυτά για ένα ΦΠΑ 9.586,56. Με τα πρόστιμα της προσαυξής έφτασε εκεί που έφτασε. Τι θα κάνουμε τώρα, μου λες. Εντάξει, σταμάτα, μη φωνάει, σε παρακαλώ, φωνάει το πόδι μου. Έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, εγώ δεν έχω. Αφεντικό, ο Σάκης είναι εδώ έξω στο φορτηγάκι, περιμένει να τον πληρώσει. Έχουμε το Σάκη, έχουμε το φορτηγάκι, λες και ο Καρατσουβάλι λεφτά. Ελάτε όλοι να πάρετε λεφτά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα πληρώσει το ΦΠΑ. Κόψε το λαιμό σου! Εντάξει, ρε Διονύστο, πιάσαμε το υπονοούμενο. Θες να παρασπάσω τους λογαριασμούς μου και να χάσω τους στόχους. Αν δεν, προτιμώ να πάω φυλακή. Σάκη, μη με κοιτάς έτσι. Αν θες να μιλήσουμε, θα αλλάξεις ύφος. Εντάξει. Το πότε πάλι. Σπυρό, υπάρχει κι άλλος τρόπος για να βρεις τα λεφτά. Να βγω στη Συγκρού. Όχι. Α. Η ασφάλεια. Τι, να παραδοθώ στην ασφάλεια. Η ασφάλεια της Αγλαΐας. Τζάμπα σε χτύπησε. Τι τζάμπα, να την πληρώνω τέτοιο χτύπημα, τέτοιο αιμάτωμα δεν θα είχα κάνει. Αυτό σου λες. Αυτό το αιμάτωμα μπορεί να γίνει θρόμβος. Σαν μπαλάκι του πινκ πονκ. Να περπατήσει μέσα στο σώμα σου, να πάει στον εγκέφαλο και να τον πιέσει. Ο ξάδερφος. Σκάσε σειρά. Η μαγική λέξη είναι η υπερβολή. Α, μάλιστα, να πω ψέματα δηλαδή. Δεν είναι ψέματα, αφεντικό, δεν είναι ψέματα, είναι λίγο τσιπημένη αλήθεια. Φίλοι μου, σαν πως ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αυτά ακριβώς λένε και οι απατεώνες. Άγια σου. Άκου να δεις, Μάκη. Η Αγλαία μπορεί να είναι κακή οδηγός, αλλά είναι και ωραία γυναίκα και εμένα μ' αρέσει. Η Αγλαία θα τα πληρώσει. Η ασφάλεια θα τα πληρώσει. Η ασφαλιστική θα τα πληρώσει όλα. Πόσα χρόνια πληρώνει η ασφαλεία Αγλαία, 10-15 χρόνια. Εγώ να δεις τι πληρώνω τόσα χρόνια. Εγώ να δεις τι έχω πληρώσει. Γιατί εσύ είσαι αυτοκίνητο. Όχι. Ευκαιρία είναι να πάρει τα λεφτά κάποιος πίσω. Ναι, αλλά αυτό λέγεται απάτη. Τι λέει τώρα, απάτη. Απάτη είναι που δίνουμε τα λεφτά μας τόσα χρόνια και δεν τα παίρνουμε πίσω. Απατεώνες είναι αυτοί που πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Που ποδοπατάνε τον εργαζόμενο που δουλεύει κάτω από άθλιες συνθήκες μέρα νύχτα. Πες, γιατί φωνάει. Γιατί είμαι αριστερός και με πνίγει το δίκιο. Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν μου λες η στρούκτουρα του κόμματος. Δεν σταματάς την διαφώτιση για να φτάσουμε στο διατάφτα. Έχω ένα σχέδιο. Α, μάλιστα. Πάρε τα πορτοκάλια, ξέρει και τράβα μέσα. Τράβα μίσου. Ρε Σιμίτσο, πόσο κρατάει μια πιπηλιά. Ξέρω εγώ, μια-δυο μέρες. Οι δικές μου τουλάχιστον μια εβδομάδα, γιατί μου αρέσει να αφήνω και σημάδια. Έχει και η Εύα ένα τέτοιο σημάδι εδώ. Μπορεί να χτύπησε σε καμιά γωνία. Τι γωνία, ρε. Κανονικό ρούφιγμα είναι. Εκτός από αυτό είναι κάπως η συμπεριφορά της, σαν να θέλει να μου κρύψει κάτι. Λες να τα έχει μάλλον. Έλα ρε φίλε, τι το ψάχνεις και εσύ τώρα. Εξάλλου αυτή τι σου είπε. Σου είπε ότι τα έχει μάλλον ή σ' αγκάλιασε και σε φίλησε. Μ' αγκάλιασε και με φίλησε. Βλέπεις τι το ψάχνεις. Το ψάχνω. Α, για κάτσε λίγο, για κάτι. Κάτι ξέρεις εσύ. Για λέγε, ποιος είναι. Μπορεί να μην ήταν κάτι σοβαρό, ρε. Ξέρεις, μια και έξω. Μια και έξω. Μια και έξω. Ο Άλεξ είναι! Ναι, ναι, ο Άλεξ. Εγώ ήμουν εκεί και την πρόσεχα όπως μου είπες. Αλλά αυτό το καθήκη ήταν πολύ ύπουλο. Άμα τον πιάσω αυτόν στα χέρια μου έτσι και τον πιάσω αυτόν, θα τον σκοτώσω αυτόν! Κάτσε ρε φίλε, εξάλλου δεν έχουμε αποδείξεις. Δεν του είδαμε τα μάτια μου να πιπηλιούνται. Θέλουμε και αποδείξεις. Θέλεις εσύ αποδείξεις. Όχι. Θα σου βρω και αποδείξεις! Ρε Μάρκο, έτσι και μας πιάσει να ψάχνουμε την τουλάπα της. Καλή, αλλά έτσι και τσαντιστή τη βάψαμε. Περίμενε! Τι περίμενε, ρε, τι ψάχνεις να βρεις δηλαδή, καμιά φωτογραφία την ώρα του ρουφήγματος. Στο ημερολόγιο. Κάπου εδώ λέει τα κρύβει. Και τι είναι, πλοίαρχος να καταγράφει την κάθε της κίνηση. Περίμενε και θα το βρω. Θα το βρω. Να το. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Άστο ρε φίλε. Άστο, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα, λες, ε. Να το, εδώ είναι, πριν δύο μέρες. Πήγαμε στην αποθηκούλα εκεί που το κάναμε για πρώτη φορά με τον Μάρκο. Πήγανε στην αποθηκούλα μας. Στην αποθηκούλα μας! Δεν έπρεπε να έχει γίνει. Δεν έπρεπε, λέει, να έχει γίνει. Ο Άλεξ όμως πού είναι, δεν λέει όλο. Δεν λέει, αλλά τον Άλεξ εννοεί σίγουρα. Να, αφού το λέει καθαρά.
Δεν έπρεπε να έχει γίνει. Ούτε να φυλάει, δεν ξέρει ο τύπος. Ορίστε. Περίμενε λίγο. Το πρωί τον περίμενα στο σχολείο να μιλήσουμε. Έτσι και πει κάτι θα τον ευνουχήσω. Αγαπάω τόσο πολύ τον Μάρκο και δεν θα ήθελα να πληγωθεί για τίποτα στον κόσμο. Να, τα βλέπεις. Αφού σ' αγαπάει, την αγαπάς κι εσύ. Ας το να πάει, ξέχνα το. Τώρα σαν να έχεις δίκιο. Το πρωί είπε. Άντε πάλι. Λοιπόν, εγώ αυτόν τον τύπο θα τον βρω. Οι κάμερες ασφαλείας θα έχουν καταγράψει τη συνάντηση. Και έτσι και τον βρω, θα τον τζακίσω αυτόν! Μα αφού τις βγάλανε τις κάμερες, δεν τις βγάλανε. Βγάλανε τις κάμερες. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Τι έγινε, αδερφέ, τι έπαθες. Δεν ξέρω, μου ήγεσαν τα πόδια μου, δεν τα ορίζω, δεν μπορώ. Τον βρήκα πεσμένο στο πάτωμα. Πεινασμένο, διψασμένο, αξίριστο. Ρε, παιδιά, να ειδοποιήσουμε το 166, να το πάμε στο νοσοκομείο. Τον πήγα. Και τι έγινε. Παράλυση. Τι παράλυση. Από θρόμβο που δημιουργήθηκε μετά την πρόσκρουση στο αυτοκίνητο. Την πρόσκρουση στο αυτοκίνητο. Θα το διαλύσουνε, λέει, το θρόμβο, αλλά ωστότε. Ωστότε, αδερφέ, θα κοιτάς μόνο στην ταβέρνα. Και τι εξετάσεις σου κάνανε. Το τσιμπάγανε με βελόνες. Τι θα πήρε, Μάκη, το τσιμπάγανε με βελόνες. Πολλά πράγματα, Βίκη μου, πολλά πράγματα. Πλάκες, μάκες, όλα. Οι αξονικές που είναι, οι αιματολογικές, η διάγνωση. Τις κρατήσαν να τις μελετήσουν, Ελένη μου. Λοιπόν, θα μείνω εδώ να σε φροντίσω. Όχι, Διονύση. Θα κάτσω εδώ μαζί με το φίλο μου, εγώ. Θα του τρίψω εκεί πέρα τα ποθαράκια, μπας και στον καλέψω. Μπράβο, ρε Μάκη, δεν στο είχα. Πηγαίνετε εσείς σπίτι να ξεκουραστείτε. Ναι, ναι, πήγαινε αδερφέ στην οικογένειά σου. Άντε, Ελένη, στα παιδιά πηγαίνετε, αφήστε με εμένα. Θα τον πληρώσει χρυσό πάντως η ασφάλεια. Έκανε δήλωση η Αγλαία. Ναι, εντάξει, πάντως δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Θα έρθει σίγουρα γιατρός να τον εξετάσει εδώ. Άσε που πρέπει να πάει και σε ένα δικό του νοσοκομείο για τη διάγνωση. Δεν θα λογαριάσω ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Θα σε πάω στους καλύτερους γιατρούς. Να ετοιμαστώ για Αμερική. Δεν έχουμε πληρώσει ακόμα τη λεωφορεία. Ναι, άσε. Θα σε πάω στους καλύτερους γιατρούς, αλλά εδώ. Μην μπλέξουμε τώρα με τους Αμερικανούς. Τι λες και εσύ, Μάκη. Ναι, δεν έχω ακούσει κι εγώ καλά πράγματα. Έλα, μπες μέσα. Τι κάνουμε εδώ, παιδάκι. Πρέπει να βρούμε το DVD. Ποιο DVD? Το DVD από τις κάμερες. Ο Μάρκος ξέρει ότι έγινε κάτι με κάποιον. Καλά, ρε μαλακά. Δεν μπορούσε να μην το ανοίξει το ρημάδι σου. Τώρα σε πιάσει η ετοιμότητα. Εγώ το ανοίγω το ρημάδι μου ή εσύ θες να θάψεις ένα μυστικό και πας και το γράφεις στο ημερολόγιο. Τι το θες το ημερολόγιο, ρε κορίτσι μου. Τι καθήκεστε, ρε. Διαβάσατε το ημερολόγιο μου. Αφού ο Μάρκος είδε την πιπηλιά και τον έπιασε κρίση. Την πιπηλιά. Όχι, ρε γαμώτο, όχι, ρε γαμώτο. Α, και τώρα που το θυμήθηκα, ανοίγω παρένθεση. Τι ήταν αυτό το ούτε να φυλάει, δεν ξέρει ο τύπος, ε? Κλείνει η παρένθεση, γιατί εδώ έχουμε χοντρό πρόβλημα. Ε, βέβαια έχουμε χοντρό πρόβλημα. Ο άλλος νομίζει ότι τα ξανάμπλεξες με τον Άλεξ. Τον Άλεξ? Ρε, αυτός μπήκε φαντάρος, ούτε καν ξέρω που βρίσκεται. Οχ, μην το μάθει αυτό, ε. Ξέρει ότι συναντήθηκες χθες το πρωί με κάποιον στο σχολείο και θέλει να έρθει να δει τα DVD από τις κάμερες για να βρει ποιος είναι. Να μην το κάνετε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Να πάτε κατευθείαν για detective, δεν τιμήστε. Εύα, μη μαγώνεις εσύ τώρα, ε, ψάχνε. Ο Μάρκος έρχεται, κρύψου, κρύψου! Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να βρω το DVD από τις κάμερες. Αδερφέ μου! Αδερφέ μου! Και τι βρήκες, λέγε. Τίποτα ρε, αφού σου πω ότι τις βγάλανε τις κάμερες. Άντε πάμε και θα έρθει η μάνα μου. Δεν πάμε πουθενά, θα κάτσουμε να ψάξουμε. Νοέμβρης. Τι έγινε, μόνο Νοέμβρη έχει. Αφού σου τις γάλανε, ρε φίλε. Έλα, άντε πάμε τώρα, σε έχει τραβώσει ζήλια. Ε, βέβαια με έχει τραβώσει ζήλια. Αφού είδα την πιπηλιά στο λαιμό. Αλλά δεν θα τον πιάσω αυτόν. Έτσι και τον πιάσω τον τύπο, θα τον τζακίσω, ρε. Ρε Μάρκο, αφού εσύ έφυγες. Γιατί έφυγες? Για να σε ξεχάσει. Αυτή σ' αγαπάει, στορκίζομαι. Και αν έγινε κάτι, το έχει μετανιώσει τώρα και νιώθει άσχημα. Δεν θέλει να σε χάσει. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που σηκώθηκα και έφυγα. Πώς το φαντάστηκα ότι μπορεί να την ξεχάσω. Πώς το φαντάστηκα. Τώρα πάει, την έχασα. Θα έχει βρει άλλον. Έλα ρε αγόρι μου, πάμε εμείς. Πάμε να φύγουμε. Και μη μου αγχώνες εσύ, ε. Θα φτιάξουν όλα. Έλα. Πάμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Αχ. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Σπύρο, άνοιξε. Μόνος σου είσαι, Μάκη? Μόνος μου είμαι, ρε. Άνοιξε. Δεν θα στο διαφωνήσω, ρε. Σπύρο, ο Φραγκίσκος. Σπύρος. Χαίρο πολύ. Ο γιος Ιουλίας. Ο γιατρός. Αααα! Μεγάλο στην τρέχη, παλικάρι. Μπράβο, ναι, δεν. Τον θυμάσαι? Όχι. Ο ξάδελφός μου. Α, τώρα ακριβώς, ήδη δεν. Κοίταξε να δεις, Σπύρο. Ο γιατρός της ασφαλιστικής αποκλείεται να το χάψει το παραμύθι.
Γι' αυτό έφερα το Φραγκίσκο να δούμε τι θα κάνουμε. Τι λες ρε παιδί μου, εγώ θα κάτσω πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι, θα κάνω τον άνοστο, μια χαρά τα κάνω. Σε πόση ώρα θα έρθει ο γιατρός? Όπου να είναι τον περιμένω, αλλά δεν έχει σημασία. Εξήγησε του Φραγκίσκο. Βασικά προσωρινός, με μια ενεσούλα θα σας παραλύσουμε τα πόδια. Τα δικά μου τα πόδια. Τι λέτε, είστε χαζί. Αν τώρα κατάλαβα ότι είστε ξαδέρφια, βέβαια, μπαμ κάνετε. Πολύ ωραία λοιπόν να έρθει ο γιατρός, να σας τσιμπήσει το πόδι, να πεταχτείτε επάνω και τότε bye bye τα λεφτά της ασφάλειας και της φυλακής στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Ενώ προσέξτε με. Με ένα απλό αναισθητικό ακινητοποιούμε τα ποδαράκια σας για 2-3 ώρες και όλα μια χαρά. Πόσα κιλά είστε? Γιατί, θα με κάνετε δίδυμα? Για να ετοιμάσω τα μιλιγκράμ. Πόσα κιλά είστε? 85. Αλήθεια, ξάδερφε. Τι κάνει ο γιος ο Μιτσάκος? Έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Ρε, ξαδέρφε, τι σύρυγε είναι αυτή? Βόδι θα χτυπήσετε? Όχι, όχι. Τα άλογα κινητοποιούμε. Ρε, είστε με τα καλά, θα κάτσω εγώ να με χτυπήσουν τα άλογα. Τα που χτυπάνε τα άλογα. Αν τα πάω δώρε, αν τα πάω δώρε. Συγγνώμη, τι ειδικότητα έχετε, κύριε? Την ίατρος. Ρε, είστε με τα καλά, θα κάτσω να με χτυπήσει την ίατρος. Για όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ, κύριε, σπούδασα στην Ρουμανία. Μάκη, η κατάσταση χειροτερεύει. Φραγκίσκο, μάζευ, θα φεύγουμε. Εγώ, Σπύρο, να βοηθήσω. Ήθελα να πάρεις τα λεφτά της ασφαλιστικής. Άλλωστε, εσένα θα βάλουν φυλάκι, όχι εμένα. Κάτσε, ρε Μάκη. Μας έβαλες και φυλάκι, κάτσε, εντάξει. Δέχομαι. Τρεις ώρες είπατε, κύριε. Σκύψτε! Καλά, καλέ. Καρφώσε την, Φραγκίσκο. Αυτός ο Τσαουσέσκου μισές δουλειές έκανε. Γιατί φωνάζει? Δεν την έκανα ακόμα. Κάντε την, κύριε, να τελειώνουμε. Με τα άλλα ζώα δεν έχω τέτοια προβλήματα. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me tonight? I wanna see it in your eyes. Μαρκό, επειδή ο Μιχάλης μας έχει ζαλίσει με τα φάλτσα του, θέλεις να πεις εσύ κανένα από εκείνα τα ωραία τραγούδια που λες? Μπα, δεν έχω όρεξη. Γιατί δεν έχεις όρεξη, αφού αυτό το πάρτι για σένα γίνεται? Γιατί δεν έχω όρεξη. Μάρκο, για πες, πώς σε πέρασε στο Λονδίνο? Στο Λονδίνο? Τα ίδια, έβρεχε, έβρεχε, έβρεχε. Να σου πω, επειδή έχουμε μία συζήτηση, μπορείς να φύγεις λίγο? Οκ. Okay. Μάρκο, θέλω να σου πω ότι μου έλειψες πάρα πολύ. Και αυτό που έχουμε εμείς οι δύο, δεν θέλω να χαλάσει. Με τίποτα. Α, παιδιά, δεν σας είπα! Κλείστο, κλείστο, κλείστο! Λοιπόν, στο Λονδίνο γνώρισα δύο παιδιά, δύο Πακιστανούς. Το Χασίμ και το Σαβίρ. Ή Χασίμ, Χασίρ, κάπως έτσι. Χασίμ και Σαβίρ. Λοιπόν, αρχίζω. Λέτε ότι δεν μπορείτε να κουνήσετε το πόδι σας. Όχι μόνο το ένα και τα δύο δεν μπορώ να κουνήσω, δεν αισθάνομαι τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Και ανάπηρος και ανίκανος. Αγλαία. Ωραία λοιπόν, θα σας εξετάσω. Όχι άλλη ένεση, γιατρέ, όχι άλλη ένεση. Ποια ένεση, τι λέει? Σε τ' άλογα. Παραμιλάει, είναι σε τελείριο. Σπύρο, Σπύρο, αδερφέ μου, εγώ είμαι, Σπύρο. Πατέρα! Πατέρας του είστε. Το χτύπησε και στο κεφάλι! Σπύρο, Διονύσιμο, Διονύσης! Σταμάτα να πετάς πέτρες, πατέρα, σταμάτα! Θυμήθηκε τον πατέρα που του πετούσε πέτρες, το ήταν μικρός! Μην του πετάτε πέτρες, λοιπόν, πώς θα τον εξετάσω! Δεν έχει μπαταρία. Πώς σας λένε? Θείε! Ήρθες, θείε! Θείος του είστε! Είμαι θείος του. Όλα είναι πιθανά, τι να σας πω. Αχ, μη κοιτάξετε, εγώ άλογος του, είχε έτσι, ευχαρίστος. Γιατρέ, πείτε μου, χάρω τον αδερφό μου, χάρω τον αδερφό μου! Θα δούμε, περίμενε! Θα του κάνουμε αξονική εγκεφάλου. Μπορεί να υπάρχει πιθανότητα αιμορραγικού επεισοδίου. Σε εσάς? Στον ασθενή. Δεν έχει τίποτα, γιατρέ, μεθυσμένος είναι. Ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι από το σοκ του ατυχήματος. Τέλος πάντων, πάντως πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις. Αξονικές, μαγνητικές, ό,τι πρέπει για να γίνει καλά. Φυσικά, θα κάνουμε το καλύτερο. Προς το παρόν θα του δώσω μια αμπούλα βιταμίνης B για να συνέλθει. Διονύση, εγώ είμαι ο Διονύση! Ηρέμησε εσύ! Θα μείνω για πάντα μαζί του! Διονύση, αδερφέ μου! Αδελφή σας είναι! Όχι, εγώ με του Σπύρου! Αδελφή! I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins. Going to waste. I don't wanna die. But I ain't.
χαίρομαι που τα παιδιά κάναν το πάρτι για μένα. Η Εύα το οργάνωσε. Ξέρω. Έχεις κάτι? Όχι, καλά είμαι. Μάρκο, με μένα μιλάς. Πήγαινε να ρωτήσεις τη φίλη σου τι έχω. Δεν ξέρει, τι ρώτησα. Αφρουλά. Μην παίζετε παιχνίδια μαζί μου. Ξέρω ότι η Εύα πήγε με κάποιον άλλον. Και ενώ της είχα πει ότι γυρίζω πίσω. Δεν πήγε με κανέναν. Πήγε. Το έγραφε στο ημερολόγιο της. Είχε ένα σημάδι στο λαιμό. Ρούφιγμα εννοείς? Ρούφιγμα, τι άλλο. Πήγε με τον Άλεξ. Με τον Άλεξ? Γιατί σου κάνει εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση γιατί ο Άλεξ την επόμενη μέρα που έφυγες παρουσιάστηκε στο στρατό. Ναι, αλλά έτσι μου είχε δώσει ο Μίτσος να καταλάβω. Ο Μίτσος. Λοιπόν, Μίτσο, άμα θέλεις πάμε να συνεχίσουμε στην αποθηκούλα που δεν θα ενοχλούμε και κανένα. Πολύ καλή ιδέα, ρε Σιέβα. Άμα είναι να μην ενοχλούμε κιόλας, πάμε στην αποθηκούλα. Ναι, πάμε, Μίτσο. Όχι, εγώ θα μείνω, δεν φεύγω. Καλά να με το θυμηθείς. Αυτοί οι δύο θα τα φτιάξουν και θα το ξεχάσουν μια χαρά το Μάρκο. Δεν ήταν ο Άλεξ. Αλλά? Ο Μίτσος ήτανε. Μάχη, είμαι πολύ στενοχωρημένος. Κάνω τον αδερφό μου. Ανάπηρος. Ανίκανος. Ανίκανος. Θα κάνω τα πάντα να τον βοηθήσω. Θα βρω λεφτά, ο κόσμος θα χαλάσει. Τον πάω στους καλύτερους γιατρούς. Θα πουλήσω το σπίτι, εν ανάγκη, θα πουλήσω και το μαγαζί. Αφεντικό, αν όντως σκέφτεσαι να το πουλήσεις το μαγαζί, πραγματικά ενδιαφέρον. Έλα, ρε Σιδιώνης, δεν είναι τόσο σοβαρό. Πώς δεν είναι τόσο σοβαρό? Χωρίς πόδια. Χωρίς πουλί. Θα το ρίξει και στο ποτό, θα είναι και ανάπηρος και αλκοολικός. Θα γίνει καλά ο Σπύρος. Μην ανησυχεί. Τι να μην ανησυχώ. Είπε το γιατρό θείο. Εμένα με έλεγε πατέρα. Μου έλεγε να μην του πετάω πέτρες. Αυτός είναι σε μαύρη απελπισία. Σε λίγο θα κάνει παρέα με τον Κάτμαν. Κοίταξε να δεις. Δεν ήταν από την απελπισία. Από τι ήταν? Αμπινέζα. Μίλα λίγο πιο καθαρά αν θέλεις. Από την ένεση. Ποια ένεση? Που του έκανε ο Φραγκίσκος. Ποιος είναι ο Φραγκίσκος? Ο γιος Ιουλίας. Ποια είναι η Ιουλία? Η θεία μου. Ο ξάδερφος ο Φραγκίσκος. Ναι. Ο κτηνιατρός. Ναι. Είχα ένα σχέδιο. Μίλα τόση ώρα να συνεννοηθούμε. Χρωστάτε τόσα λεφτά στην εφορία. Η Αγλαή ήταν δώρο εξ ουρανού. Η ασφάλεια θα πληρώσει πολλά λεφτά. Και έκανε ο κτηνίατρος ένεση στο Σπύρο για να εξαπατήσετε την ασφάλεια. Εξαπατήσουμε. Έλα και εσύ, ρε Διονύση, μην το βλέπεις τόσο υπερβολικά. Ο σκοπός ήταν να κάνουμε τη δουλειά μας. Απλώς η ένεση ήταν για άλογο. Δεν το βλέπεις εσύ τόσο? Πάω στο συνεργείο. Με αυτά και με αυτά έχω αφήσει τελείως τη δουλειά. Θα το κλείσω στο τέλος. Αφεντικό, αν σοβαρά σκέφτεσαι να πουλήσεις το μαγαζί, να με προτιμήσεις. Ενδιαφέρεσαι, ε? Πραγματικά ενδιαφέρομαι. Πάω στην αποθήκη. Και εκεί να μείνεις, μέχρι την άλλη Παρασκευή. Then I saw her face. Now I'm a believer. Παιδιά, 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 λίγη ησυχία. Δώσε μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτό το πάρτι γίνεται για τον Μάρκο που γύρισε πάλι κοντά μας. Μπράβο! Μπράβο! Γεια σε όλους, γεια σε όλες. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ και βλέπω τις μούρες σας. Πάλι εδώ στα ίδια και τα ίδια, στην πρέσα, στο ζόρι, στην τρέλα μας. Μπράβο! Μπράβο! Θέλω να σας ευχαριστήσω, ήταν πολύ συγκινητικό εκ μέρους σας που κάνατε αυτό το πάρτι για μένα. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω την Εύα και τον κολλητό μου φίλο τον Μίτσο. Μπράβο! 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 Το Μίτσο που από μικρά παιδιά τα μοιραζόμαστε όλα. Και συνεχίζουμε να τα μοιραζόμαστε. Ακόμα και πράγματα που δεν μοιράζονται οι φίλοι μεταξύ τους. Όπως τις κοπέλες τους. Μπράβο! 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 Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την καλύτερη μου φίλη, την Εύα, που έχει τόσο προχωρημένη αντίληψη της φιλίας. Μπράβο, Εύα! Μπράβο, Εύα! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Δεν χρειάζεται, λες, να τους πούμε κάτι, ε? Όχι, δεν χρειάζεται. Ρε, παιδιά, συγγνώμη. Θα μου πείτε τι έχει συμβεί. Γιατί έλειπα σε μερικά επεισόδια. Τα νιώθουμε τα ποδαράκια, τα νιώθουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο, ψή. Αχ, Σπύρο μου, πήρα μια τρομάρα. Πώς να μην έπαιρνα. Να κάνω εγώ κάτι τέτοιο σε έναν άντρα σαν και σένα. Γιατί τι έχω?
Είσαι τόσο νέος, τόσο αρενοπός. Και να σε αφήσω ανάπηρο. Τι? Όχι, δεν θέλω να πω ότι εγώ θα το ξεπεράσω αυτό, γιατί είμαι άνθρωπος σκληρός, αρενοπός. Ναι. Θα σε πάω παντού. Δεν θα σε αφήσω έτσι. Θα σε πάω στην Παναγία της Τίνου, στην Παναγία της Σουμελά, στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή, στο Ποντικονήσι, στην Παλιοκαστρίτσα, στην Παναγία τη Γρηγορούσα. Δεν θα αφήσω Παναγία για Παναγία που να μην σε πάω. Φτάνει να γίνεις καλά. Αν πιστεύεις μέσα σου βαθιά, όλα γίνονται. Μόνο τους πανούν τα γένια δεν γίνονται. Συνέχισε όμως, συνέχισε. Ναι. Εμένα Σπύρο μου αρέσει να σε φροντίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε λίγο θα σου κάνω και μπανάκι, θα σου βάλω και λαδάκι. Τις βαλβολίνες να αλλάξουμε κάποια στιγμή. Τις βαλβολίνες δεν θα αλλάξουμε. Εμένα πάντως μου αρέσει να φροντίζω τους αρρώστους. Α, σαν άρρωστο βλέπεις, κατάλαβα. Όχι Σπύρο. Εσένα. Όχι, θα το πω, δεν θα ντραπώ. Θα σε παντρευτώ. Ναι! Θα σε παντρευτώ, Σπύρο. Θα σου αφιερωθώ ψυχήτε και σώματι. Το σώμα εμένα μου είναι από σένα, γιατί από ό,τι ξέρω την ψυχή την αφιέρωσε στο Θεό. Α. Το δω. Α. Καλημέρα. 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 Περάστε. Περάστε, κύριε Γεράσιμε. Όχι, μόνος μου ήρθα. Όχι, για εσάς το λέω. Α, ναι, ξέχασα το όνομά μου. Τι κάνει το κουτσάλι εδώ? Το ποιο? Ο ανάπηρος. Α, καλά είναι. Όσο καλά μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, Σπύρο μου, κοίταξε να δεις. Τώρα που ήρθε ο κύριος Γεράσιμος, να πάω κι εγώ στο κατηχητικό. Είναι κρίμα τα καημένα τα παιδάκια, να κάνω τους κάνω λίγο μάθημα. Λοιπόν, εάν χρειαστείς οτιδήποτε, πάρε με τηλέφωνο, ναι? Ναι. Ωραία, ευλόγησον. Α! Με τα τρυψίματα και τις βαλβολίνες ξεχάστηκα. Πήρε τηλέφωνο ο δικηγόρος από την ασφαλιστική εταιρεία και μου είπε. Ότι συμφώνησαν για την αποζημίωση! Συμφώνησαν! Αχ, δεν με νοιάζει. Το μόνο που δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι αν συμφώνησαν. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να ορθοποδήσω. Διονύση μου, ξέρεις τι σκέφτομαι? Τι? Ότι σε μια καταστροφή φαίνεται πόσο ενωμένη είναι η οικογένεια. Ναι, εκεί φαίνεται. Ένιωσα το βαθύτερο νόημα της αγάπης. Και δεν ξέρω, αλλά το Σπύρο τώρα τον αισθάνομαι σαν αδερφό μου, πολύ κοντά μου. Δεν τον αισθάνεσαι και πολύ κοντά σου, γιατί σε λίγο θα τον πλακώ στις φάπες τον ανάπηρο. Τι? Τίποτα. Γίναμε όλοι μια γροθιά. Και ήταν και ένα πολύ καλό μάθημα αλληλεγγύης για τα παιδιά. Αν υπάρχει ένα μάθημα αλληλεγγύης για τα παιδιά, είναι αυτό. Ενίσου μου, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν επικοινωνούμε? Ποιοι? Είσαι καλά? Γιατί τι έχω? Τίποτα, κοιμήσου. Ποιος να κοιμηθεί? Καταστροφή, καταστραφήκαμε, καταστράφηκα, χαμένη. Γιατί πήγες και το έπεσε, αγόρι μου? Θα τα κατακτοποιήσει έτσι που θα έπαιρνα εγώ το ΦΠΑ, θα το πλήρωνα και θα γινόταν όλα μέλι γάλα, χαμένε! Σταμάτα να τρως, ρε, εκνευρίζομαι! Ανέστητε! Τι να έκανα, ρε Σπύρο, τι να έκανα? Τον ελυπήθηκα, έκλαιγε ο άνθρωπος για τον αδελφό του! Ναι, ρε, κι εγώ τον αδελφό μου τον αγαπώ και αυτός με αγαπάει. Αυτό είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι άλλο, βρε χαμένε. Έχουμε ένα σχέδιο. Ας το πάμε μέχρι το τέλος. Διότι η Αγλαία μου το είπε. Θα αφοσιωθώ απέναντί σου. Ψυχείτε και σώμα τη, Σπύρο μου. Γιατί θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνη για το ατύχημα που έπαθα. Κατάλαβες? Κι εγώ μετά το γάμο, γιατί το είχα σχεδιάσει να την παντρευτώ. Μην τη βλέπεις έτσι. Η Αγλαία έτσι φορέσει ένα τακουνάκι και ένα σκιστό φορεματάκι γίνεται ντυριντάχτα, κατάλαβες? Αυτό θα έκανα κι εγώ μαζί της. Θα παντρευόμασταν και την ημέρα που θα πηγαίναμε στην Παναγιά της Τίνου, εγώ πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι, αυτή δίπλα μου, θα έβλεπα την εκκλησία, θα μου πιανε το χέρι, θα σηκωνόμουν, θα περπατούσα και θα λέγανε όλοι θαύμα, τα έχω τακτοποιήσει, καμένε! Σπυρό. Ναι, έλα. Τι? Τελικά, είσαι πολύ πιο έξυπνος από μένα. Ρε Μάκη, δεν το έχει καταλάβει και ούτε πρόκειται να το καταλάβει, γιατί αυτό δεν κόβει. Βρε χαμένε. Αν πρόκειται για λεφτά και για γυναίκες, στο μυαλό μου παίρνει 7.500 στροφές το λεπτό χωρίς κόφτη. Στα πόσα μπαρ σκάει το τούρμπο. Αυτό εσύ θα το βρει, εσύ είσαι μάστορας. Δώσε μου κυβικά και στο βγάλω. Μαρκό. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν έχω καμία όρεξη για κουβέντες. Μα πρέπει να σου εξηγήσω τι έγινε. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος που γύρισα. Μα ένα φιλί ήταν μόνο.
σχεδόν δεν είναι εδώ. Είμαι μόνη μου. Κι εγώ γάμω το. Μου λείπει πάρα πολύ. Και εμένα γάμω το. Είναι σαν να μισώ. Κι εγώ γάμω το. Ξέρω εγώ. Δεν πας σπίτι σου καλύτερα? Ναι, λες καλύτερα να πάω σπίτι μου, ε? Λέω. Συγγνώμη. Καληνύχτα. Ένα στο μέτωπο. Ένα στο μάγουλο. Ένα στο στόμα και ένα στο λαιμό. Όλα από ένα ήταν. Έλα, Μιτζό. Πρέπει να μιλήσουμε στην Αφρούλα. Αφρούλα, πρέπει να μιλήσουμε. Έλα, Μπούλο. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Ρε, Αφρούλα μου, έτσι και ακούσεις τι έγινε, θα βάλεις τα γέλια. Ναι, γιατί δεν είναι αυτό που φαίνεται και πάνω απ' όλα δεν είναι αυτό που νομίζεις. Α, αυτά είναι για σένα. Αυτή η γυναίκα έχει μεγάλο ταπεράμεντο, γι' αυτό μου αρέσει. Δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να τους δέσουμε και να τους κάνουμε να μας ακούσουν. Αρέβα και εσύ, τζάμπα ο καυγάς. Τουλάχιστον είχαμε κάνει κάτι. Στο διάλο, ρε. Δεν τρώγεσαι με τίποτα. Πείτε μας, κύριε. Πείτε ό,τι έχετε να μας πείτε, γιατί δεν μπορώ άλλο με αυτή την κατάσταση. Ύστερα από βεβαίωση της ιατρικής αναφοράς του ενάγοντα για το χτύπημα της ασφαλισμένης κυρίας Αγλαΐας Παγώνα, βεβαιεί ότι ο ενάγων έχει ανικανότητα. Αγλαΐα μου, δίκη μου. Και εξ αυτής θα απέχει από την εργασία του καθότι σερβιτόρος. Ιδιοκτήτης ταβέρνας, παρακαλώ. Και επιπροσθέτως δε έχει καταστεί ανίκανος προς τεκνοποίηση. Αγλαία μου, δίκη μου. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο πλευρές αποδέχονται τη λύση του φιλικού διακανονισμού, η ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει χρηματική αποζημίωση στον παθόντα. Επιπλέον, η εταιρεία υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας και ό,τι άλλο προκύψει με την υγεία του ασθενούς. Τι να τα κάνουμε τα λεφτά, κύριε. Εδώ ο άνθρωπός μας έχει μείνει μισό. Πείτε μας εκεί πέρα πόσο είναι το ποσό εκεί πέρα, τελειώνουμε. 180.000 ευρώ. 180.000 ευρώ! Γιατί, κύριε μου, μικρό σας φαίνεται το ποσό. Σπύρο, υπόγραψε. Είσαι ο ενάγοντας και ο ανάπηρος. Και τα 180.000 ευρώ. Υπογράψτε, παρακαλώ, αν συμφωνείτε βεβαίως. Αλλιώς θα πάμε δικαστικός. Θα υπογράψεις ανάπηρε? Όχι, απλά δεν τον νόμουν. Θα πάμε δικαστικός, κύριε. Ωραία, λοιπόν. Φεύγω. Να τα πούμε στο δικαστήριο. Χαίρετε. Στο καλό να πάτε. Αχ, γιατί? Ήτανε πολύ καλό το ποσό. Βρε, Σπύρο, ξανασκέψου το. Μα τι λέτε τώρα, δεν ντρέπεστε? Αν το δει κανείς να χοροπηδάει στον δρόμο, τι θα πούμε? Ποιος να χοροπηδάει, Διονύση μου? Τι λες, ο ανάπηρος? Τι λες, Διονύση? Δεν καταλαβαίνω. Αρέσει, Διονύση, 180.000 ευρώ είναι αυτά. Θα πληρώνονται και την εφορία, θα του έμενε για μια καβάτζα. Καβάτζα? Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Αν αποκαλυφθεί η απάτη, πώς θα δω τα παιδιά στα μάτια μετά? Απάτη? Άιντε κι εσείς, λέει, και λυποθυμάς. Απάτη? Μάκη, έλα εδώ, αγάπη μου, έλα εδώ που σε θέλω λίγο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Τι σου φαίνει, Κατούλα? Βρε γελίο υποκείμενο, βρε γαϊδούρι, δεν θα αλλάξει ποτέ, δεν θα γίνει άνθρωπο. Δεν σ' αντέχω πια, δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου, δεν θέλω να σε βλέπω στα μάτια μου! Απατεώνες! Παιδιά, τι πάθατε? Αγλαία μου, θέλουμε να μιλήσουμε με τα γόρια, γι' αυτό πήγαινε να λιποθυμήσει κάπου αλλού. Συγγνώμη, κύριε Γεράση, μου πάρτε λίγο την κοιλιά σα. Όταν έλεγα κάπου αλλού δεν εννοούσα αυτό, αλλά τέλος πάντων ευλόγησον. Εσύ, ανάπηρε, πότε θα μας έρθει στη δουλειά? Μάχη μου,
Πού θα κοιμηθείς απόψε? Σπύρο, που έχεις κουβέρτες. Πάω να πιω ένα ουίσκι. Μαρκό, πρέπει να σου εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Τίποτα σπουδαίο δηλαδή. Όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Τα λουλούδια αυτά είναι για μένα? Όχι, για την Αφρούλα, αλλά δεν της άρεσαν. Φαίνεται. Ρε Μαρκό, ακούσε με. Το φταίξιμο είναι όλο δικό μου. Όχι, εντάξει, και δικό μου είναι. Όχι, πιο πολύ δικό μου. Παιδιά, μην τσακώνεστε για το ποιανό είναι το φταίξιμο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ψιλοχαμουρευτήκατε. Ρε φίλε, δεν το κάναμε κιόλας για να μας τη λες και από πάνω. Φιληθήκαμε μόνο. Δεν φιληθήκατε, ε. Ρουφηχτήκατε. Και μετά είπατε δεν θέλουμε άλλο. Ως εδώ, φτάνει, ε. Ναι. Ναι. Ε, ναι, παιδιά, αυτό λέω κι εγώ. Είστε για λύπηση και δύο. Μαρκό, εγώ το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου. Σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Και επειδή σ' αγαπάω τόσο καιρό που ήμουν μακριά σου, δεν μπορούσα να πάω με καμία άλλη γυναίκα. Κι ήμουν μόνος μου σε μια ξένη χώρα. Λοιπόν, είναι φανερό πλέον ότι δεν μπορώ να έχω σε κανέναν από τους δυο σας εμπιστοσύνη. Ούτε σε σένα, ούτε στον καλύτερο μου φίλο. Α, και το μόνο λάθος που έκανα εγώ είναι ότι γύρισα από το Λονδίνο. Μάρκο, surprise! Τζίνα! Τι κάνεις εδώ? Why here coming sometimes? You're adorable, darling. I couldn't stay without you. All right. Hi, I'm Gina. Hi. Eva. Έφευγες. I'm sorry. Eva, είπες κάτι? Ναι, είπα ότι πραγματικά το μόνο λάθος που έκανες ήταν που γύρισες από το Λονδίνο. Μίτσο, έφευγες. Hi, Μίτσος. Hi. Hi. I'm Gina. Το ακούσαμε. Ναι, λοιπόν, θέλω να πας να βάλεις τα πράγματα πάνω, να τα τακτοποιήσεις και να φτιάξεις και ένα καφεδάκι στην Τζίνα. Τζίνα, έλα να σου δείξω το σπίτι. Come, I will show you the house. Η αλήθεια, καμιά φορά σε βγάζει από τη δύσκολη θέση και από εκεί που έχεις πιάσει πάτο, σου δίνει το πάνω χέρι. Just a moment. Εγώ τα φέρνω, τα φέρνω. What's going on? Going on. Wait. The things. Επίσης σε κάνει άστεγο από τη μια στιγμή στην άλλη. Ρε Αγλαία, αμέσως μας παρεξηγήσεις. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Αλλά εμείς είμαστε κυμπάριδες άντρες. Άντρες με τα όλα τους. Δουλεύουν όλα λειτουργικά, είμαστε δυναμικοί, είμαστε αρενοποίοι. Κοίτα, άμα σε βάλω από κάτω, θα σου μάθω πώς πρέπει να φέρεις έναν άντρα. Ο άντρας δεν είναι αντιάντια, διότι... Αυτός είμαι, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Άντε από εκεί μην... Όσο είναι κλειστό το μπουκάλι, δεν μιλάει. Άμα ανοίξει όμως...